Η εικόνα του τρίτου γυμνασίου, βέβαια, που είδατε στο προηγούμενο ρεπορτάζ, είναι η μία όψη του νομίσματος, με αισιοδοξία, χαμόγελα και νέες υποδομές για την καλύτερη φιλοξενία των μαθητών στα σχολεία. Η άλλη πλευρά του νομίσματος αποτυπώνεται σε σχολεία όπως το ΕΠΑΛ Καβάλας, όπου οι διαθεσιμότητες, οι κινητικότητες και οι καταργήσεις ολόκληρων επιστημονικών πεδίων φέρνουν κατήφια και προβληματισμό σε καθηγητές και μαθητές. Η υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας ξεκίνησε από την τεχνική εκπαίδευση και ξεκίνησε με την αποψήλωση ειδικοτήτων, αφήνοντας δεκάδες παιδιά εκτός εκπαίδευσης. Λοιπόν, καλημέρα. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς. Εδώ στην τεχνική εκπαίδευση, αν και είχαμε κάποιες πρόσφατες αλλαγές, κατάργηση τμήματων στην ΠΑΣ, στο ΕΠΑΛ, πιστεύω ότι η σχολική χρονιά για τους υπόλοιπους ξεκινάει ομαλά, με όλους καθηγητές σχεδόν στη θέση τους. Τα βιβλία έχουν έρθει, θα μοιραστούν αύριο, εργαστηριακός εξοπλισμός υπάρχει, υλικά υπάρχουν και πιστεύω με κουράγιο, υγεία σε όλους ότι θα πάει πολύ καλά και η φετινή σχολική χρονιά. Τι πληροφορίες έχετε για την αναπλήρωση των καθηγητών που έφυγαν έτσι τώρα με τις κινητικότητες? Ό,τι μας λένε από το Υπουργείο, ειδής το νομοσχέδιο εχθές ψηφίστηκε, οπότε πλήρη πληροφόρηση επακριβή δεν έχουμε. Η σχολική χρονιά ξεκινάει, ο Δήμος είναι δίπλα στα σχολεία. Εάν είναι όλα εντάξει κατά τα. Ναι, όλα εντάξει. Σήμερα όλα τα σχολεία που επισκεφθήκαμε για τους αγιασμούς είναι έτοιμα και από πλευράς καθαριότητος. Ένα μικρό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε με τις συμβάσεις των καθαριστήρων πιστεύω θα λυθεί σήμερα ή αύριο. Μας βοηθήσαν όμως όλες οι κυρίες, έχουν πάει στα σχολεία τους, έχει γίνει απαραίτητη καθαριότητα. Από την άλλη πλευρά τα βιβλία έχουν μέσω Δήμου αυτή τη φορά έχουν διανυμηθεί στα σχολεία, έχουν φτάσει αρχές Αυγούστου και πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Από εκεί και ύστερα θα μας έχουν, ξέρετε οι καταστάσεις είναι λίγο δύσκολες οικονομικά και στους Δήμους και γενικά σε όλη τη χώρα. Εμείς πάντως θα προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε και να είμαστε κοντά σε αυτά τα παιδιά γιατί αξίζει τον κόπο. Τώρα πάμε Δευτέρα Λυκείου. Μηχανολογία έχω διαλέξει ειδικότητα. Δεν έχει κλείσει ακόμα, είμαστε εντάξει. Οπότε τώρα έχουν κλείσει πολλές ειδικότητες. Έκλεισε η ΕΠΑΣ, στεναχωρηθήκαμε πολύ. Γιατί είναι εντάξει τα παιδιά τώρα που θα μείνουν στον δρόμο, θα πάνε μάλλον ο ΑΕΔ, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Οι καθηγητές όλοι έχουν έρθει, είναι στη θέση τους. Οι παλιοί που ξέρω εγώ έχουν έρθει κανονικά. Χαιρετάμε κιόλας τώρα τα άτομα. Μια χαρά πιστεύω. Σε ευχαριστημένοι από το σχολείο, από το κλίμα. Εντάξει, είναι λίγο πιο χάλια να το πω. Γιατί πέρσι δώσαμε και βιβλία, τώρα προσπαθούν να μπουν στο κλίμα κι αυτοί. Επειδή τους κάνουν περικοπές, τον Ατάλο. Εντάξει, είναι λίγο ζόρι. Ωραία, μια ευχή για τη νέα χρονιά. Μια ευχή για τη νέα χρονιά. Να είναι όλοι καλά. Να μπουν στο κλίμα. Αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.